Αποστάγματα βρίσκονται πίσω από τα μπαρ και μέσα στα κόκτεϊλ. Ήρθε η ώρα να πάμε τα ελληνικά αποστάγματα ένα βήμα παραπάνω. Μπορούμε να στηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια να βγει η Ελλάδα προς τα έξω. Greek spirits can really stand up in the world stage as a spirit. It's fantastic. Γεια μας. To learn more about the crafts of the spirits in Greece. Τα ελληνικά αποστάγματα αξίζουν μια τεράστια αγκαλιά και έναν σεβασμό και μια θέση στα μπαρ μας. Καταπληκτική εμπειρία, τέλειο νησί, απίστευτη φιλοξενία. Μια ιδέα μπορεί να γίνει πράξη. Τώρα είναι η σειρά μας, εμείς οι μπαρτέντερες, να βάλουμε την ελληνικότητα στα μπαρ μας. Τα ελληνικά αποστάγματα έχουν κληρονομιά, ιστορία, πολιτισμό. Η εμπειρία αυτή του Aegean Cocktails and Spirits είναι μια μοναδική πηγή έμπνευση. Αυτό που ζήσαμε έχει να κάνει με την τοπικότητα και είμαστε μέρος αυτού. Έχω ετοιμάσει ένα Bloody Mary με παντζάρι και δεκαράκι, ένα μονοκυλιακό τσίπουρο από μοσχάτο, φτιαγμένο με δεξιοτεχνία, το οποίο έχει αναβαθμίσει όλη την κατηγορία του. Σκέψου ότι έχεις πάει στο Τουλούμ, στο Μεξικό, στην Αβάνα της Κούβας, ένα φοβερό μέρος και θες να πιεις ένα ντάκυρι, μια μαργαρίτα και σου λένε ουζάκι, τσιπουράκι, τι θα θέλατε. Το ίδιο παράλογο είναι να έρθεις στην Ελλάδα και να έχει μόνο τεκίλες, ρούμια και βότκες. Aegean Cocktails and Spirits. Tinos Food Paths. Δύο θεσμοί που μετατρέπουν τη διασκέδαση σε βίωμα και την εμπειρία σε απίστευτη διασκέδαση. Είμαι πολύ χαρούμενη που συμμετείχα φέτος αυτή τη γιορτή για το ελληνικό απόσταγμα και ελπίζω να γίνεται για πολλά πολλά χρόνια ακόμα με τον ίδιο ενθουσιασμό και επαγγελματισμό. Μέσα από δράσεις να αποκτήσουμε την εμπειρία, να δεθούμε ακόμα περισσότερο με την παράδοση και να εκμεταλλευτούμε ό,τι σε spirit, ελληνικά, μας δίνει η παράδοσή μας στα μπαρ μας. So happy I'm a bartender and supporting and working with these Greek spirits. Use them. They deserve to be on our bars. So I really like the spirits and also the Greek spirits because I think that they have a really interesting story and they quite magical in a way that they really transmit you the spirits of the island. Βρισκόμαστε στην Τίνο. Πίνουμε ούζο, νερό, αρωματισμένο με αγκουράκι και μια ιδέα πικραμύγδαλο. Θα μπορούσε να είναι το εθνικό μας απεριτίφ. Κλείνω τα μάτια και σκέφτομαι ότι είμαι σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό κοκτέιλ μπαρ και έχει γύρω μου ελληνικά αποστάγματα, αλλά όχι μόνο και ούζο και τσίπουρο, αλλά και τζιν και βερμούθ και όλα αυτά τα ωραία και συγκινητικά που βλέπουμε εδώ αυτές τις μέρες στο Aegean Cocktails and Spirits. Μέσα από το ταξίδι του Aegean Cocktails and Spirits ήρθαμε και γνωρίζουμε και άλλο ένα σπουδαίο ελληνικό απόσταγμα, μια καινούργια προσπάθεια. Το τζιν το Ματαρέα που ταξιδεύει σε όλη τη Μεσόγειο για να μας φέρει ένα πολύ ωραίο και ισορροπημένο τζιν με αρώματα Μεσογείου. Τα ελληνικά αποστάγματα επαναπροσδιορίζονται.
βρίσκονται πλέον στα ελληνικά μπαρ. Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ για το πόσο αυτό το νησί αγκάλιασε αυτή τη γιορτή και τη μεγάλη διοργάνωση. Πραγματικά μια καταπληκτική οργάνωση, μια καταπληκτική εμπειρία που πρέπει να τη ζήσουμε όλοι, ή αν κάποιος δεν την έχει ζήσει, οφείλει να τη ζήσει. Και μακάρι να γινόντουσαν καθημερινά τέτοιες μεγάλες προσπάθειες που πηγαίνουν τα αποστάγματα, τα ελληνικά αποστάγματα και τη χώρα μας γενικά. Είναι από τα μεγαλύτερα τρέντ παγκοσμίως αυτή τη στιγμή και είμαστε περήφανοι να έχουμε το δικό μας ελληνικό βερμούτ. Το συγκεκριμένο κοκτέιλ έχει δημιουργηθεί για το Aegean Cocktails and Spirits και το Tinos Food Paths του 2019. Είναι βασισμένο σε κόκκινο βερμούτ, κασάσα και φυσικά τσέρι σόδα, το κοινό προϊόν της 3 Cents. Είναι ένα κοκτέιλ με βάση τη μαστίχα, στο οποίο θέλαμε να μεταφέρουμε και να τον τυπλωτήσουμε με γεύση και αρώματα από τον μποστάνι, το περιβόλι και τον αγρό. Είναι πολύ σημαντικό να παντρεύεις το παλιό με το νέο. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις τα ελληνικά αποστάγματα και από πού προέρχονται. Προσπαθούμε να αφήσουμε την κληρονομιά για τους επόμενους και να ρίξουμε λίγο φως στο σκοτεινό μέχρι στιγμής τοπίο των ελληνικών αποστάγματων. Παιδιά, στην αρχή είχαμε δύο, τώρα έχουν γίνει 10. Οι κύριοι μιλάνε για ελληνικά αποστάγματα στα μπαρ. Αγαπάμε Aegean Cocktail and Spirits Festival. Αγαπάμε φιλοξενία, αγαπάμε Ελλάδα. Η γαστρονομία και τα προϊόντα της χρειάζονται τους storytellers, αυτούς που θα τα διαδώσουν και θα τα μπολιάσουν στη συνείδηση του κοινού. Μελετώντας ακριβώς τα ελληνικά αποστάγματα, μαθαίνουμε για εξωτικά, για μοναχούς, για ωραίες συνταγές, για μυστικές συνταγές. So about the Aegean Cocktail and Spirit Festival was amazing, and I'm really impressed how good is Tsipras, and you should try and make cocktail with this, and trust me, you're not gonna regret. Τα ελληνικά αποστάγματα συνδέονται άρρηκτα με τη φιλοξενία. Το καλύτερο κοκτέιλ του Αιγαίου φτιάχνεται και φέτος στα μονοπάτια της Τίνου με βάση το χαμόγελο των ανθρώπων του νησιού. Πριν από 5 χρόνια, η Τίνος ήταν θρησκευτικός προορισμός. Πριν από 5 χρόνια, τα ελληνικά αποστάγματα δεν υπήρχαν στα μπαρ ούτε για πλάκα. Όταν κάνεις κάτι που γουστάρεις πολύ, εμπνέει. Και αυτά που δεν γίνονται, τότε γίνονται. Και εδώ Κιχώτης τα έβαζε με ανεμόμυλους. Και με γίγαντες. Και έχει ανακηρυχθεί παγκόσμιο best-seller. We've been learning about Greek spirits. We're talking Tsipras, ouzo, and mastika. Take these, some Greek vermouth, some fabulous 3 cents Greek mixers, put them all together, and you have delicious cocktails. Why wouldn't you want to come to Tinos? Το Aegean Cocktails and Spirits μεγαλώνει. Μεγαλώνουμε και αυτό είναι για το καλό όλων. Δίνει νόημα και στη ζωή μας και το κάνουμε με μεγάλο πάθος. Ευχαριστώ την Τέννη και την Ελένη. Ευχαριστώ τον Τέννη, την Ελένη και τον Τζετίνα. Γιατί αυτό που κάνουν, το κάνουν με πολύ αγάπη. Γιατί αυτό που κάνουν, το κάνουν με μεγάλη αγάπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ.